Σήμερα σας έχω μία συνταγή που σε 10 μόλις λεπτά θα είναι έτοιμη. Πεντανόστιμη, πολύ πολύ εύκολη και θα καταπλήξετε τους πάντες. Θα φτιάξουμε τηγανιά με τριλογία λουκάνικων. Καλά ακούσατε. Θα βάλουμε 3 διαφορετικά λουκάνικα από την εταιρεία Creta Farm που το καθένα θα δώσει την ιδιαίτερη γεύση και το ξεχωριστό του άρωμα. Όπως σας είπα, θα χρησιμοποιήσω 3 διαφορετικά λουκάνικα και έχω επιλέξει εδώ από τη σειρά της Creta Farm λουκάνικο τρικάλων με πράσο που θα πάρουμε όλη τη γεύση του πράσου. Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ ενελάδι από την ξεχωριστή σειρά ενελάδι, τα λουκάνικα τα χωριάτικα καπνιστά. Θα πάρουμε όλη τη μυρωδιά του καπνιστού και φυσικά όλες τις ευεργετικές ιδιότητες και τη γεύση του ελαιολάδου. Και τέλος, ένα χωριάτικο λουκάνικο με μυρωδικά, μια παραδοσιακή συνταγή που θα δώσει γεύσεις και αρώματα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ανοίξουμε τις συσκευασίες και θα χρησιμοποιήσουμε το μισό λουκάνικο από κάθε συσκευασία. Θα κόψουμε τα λουκάνικα σε φέτες . Ωραία, κόψαμε τα λουκάνικα και τώρα σε ένα τηγάνι θα ρίξουμε ελάχιστο ελαιόλαδο, θα αφήσουμε λίγο να ζεσταθεί και θα προσθέσουμε τα λουκάνικα. Πω όμως χωμυρίζουν τα λουκάνικα έτσι όπως έχουν ανακατευτεί οι μυρωδιές τους. Λοιπόν, και τώρα θα συνεχίσουμε. Έχω εδώ ένα κρεμμύδι. Θα το κόψουμε σε φετούλες, θα το προσθέσουμε και αυτό μέσα στη συνταγή μας γιατί θέλουμε να είναι από τα λαχανικά που θα μαλακώσει πρώτο. Συνεχίζουμε και ανακατεύουμε για λίγο. Και εδώ έχουμε άσπρα μανιτάρια, θα βάλουμε και μανιτάρια, ταιριάζουν πάρα πολύ με τα λουκάνικα. Ανακατεύουμε έτσι λίγο για να ψηθεί και το μανιταράκι μας και τώρα θα βάλουμε μέσα και πιπεριές. Θα χρειαστούμε μισή κόκκινη πιπεριά και μισή πράσινη. Φυσικά μπορείτε να προσθέσετε αν θέλετε και περισσότερο πιπεριά αν σας αρέσει η γεύση της. Θα την κόψουμε σε καρέ. Ρίχνουμε και την πιπεριά. Την κόβουμε έτσι σε μεγάλα καρέ για να κρατήσει και το άρωμα αλλά και όλα αυτά τα ωραία χρώματα να φαίνονται μέσα στο φαγητό μας. Θα προσθέσω και λίγη φρέσκια ρίγανη. Αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε και ξηρή φυσικά. Και τώρα αφού έχουν σοταριστεί και τα λαχανικά μας θα ρίξουμε μέσα κόκκινο κρασάκι. Και τώρα μαζί με το κρασί, όσο εξατμίζεται το κρασί, θα βάλω και μισή κουταλιά μέλι. Ανακατεύουμε έτσι κατά διαστήματα το φαγητό μας και θα το αφήσουμε για τουλάχιστον 3 έως 4 λεπτάκια να ψηθούν τα λαχανικά μας. Εδώ τα λαχανικά και το λουκάνικο είναι έτοιμο και τώρα θα πάμε να ρίξουμε μέσα τα αυγά. Θα δημιουργήσουμε εδώ σαν φωλίτσες, έτσι θα κάνουμε λίγο άκρη τα λουκάνικα και τα λαχανικά μας και θα ξεκινήσουμε να ρίχνουμε τα αυγά. Και επειδή θέλω να το κάνω πιο γευστικό, πιο νόστιμο, πιο απολαστικό, θα βάλω μέσα και κομμάτια γραβιέρα.
θα κόψουμε σε μικρά κυβάκια. Και θα ρίξουμε σε διάφορα σημεία. Και τώρα θα σκεπάσουμε με ένα καπάκι τουλάχιστον για 1 έως 2 λεπτάκια μέχρι να ψηθούν τα αυγά. Και όση ώρα περιμένουμε, έχω ψήσει και ψωμάκι που ταιριάζει ιδανικά με το φαγητό μας. Για να δούμε εδώ τι κάναμε. Έχουν ψηθεί τα αυγουλάκια μας, έχει αρχίσει και λιώνει το τυράκι και τώρα μία τελευταία πινελιά θα προσθέσω ελάχιστο αλατάκι πάνω στα αυγουλάκια ιδιαίτερα και λίγη γλυκιά πάπρικα. Φυσικά δεν ξεχνάμε να βάλουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Το φαγάκι μας είναι έτοιμο. Όπως σας υποσχέθηκα, σε 10 λεπτά έχετε έτοιμο φαγητό για τους φίλους και για την οικογένειά σας. Θέλω να το φτιάξετε και να το απολαύσετε, γιατί είναι τόσο νόστιμο που θα σας γίνει μία συνήθεια. Και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε κάθε νέα συνταγή.